Τώρα που έμεινα μόνη, θα μιλήσω για μένα. Με λένε Ήρμα Λαμπέρ. Συχαίνω με την ασκήμια. Λατρεύω την ομορφιά. Είμαι σερβιτόρα σε αυτό το μεγάλο καφενείο του Σαγιό. Κάθε Πέμπτη απόγευμα είμαι ελεύθερη. Λατρεύω την ελευθερία, συχαίνω με τη σκλαβιά. Μια σερβιτόρα στο Παρίσι ζει μαγευτική ζωή. Βλέπει κόσμο, γνωρίζει ανθρώπους. Οι γυναίκες δεν μ' αρέσουν, αλλά λατρεύω τους άντρες. Όμως αυτοί δεν το ξέρουν. Ποτέ δεν είπα σε κανένα σ' αγαπώ. Θα το πω μόνο σε εκείνον που θα αγαπήσω αληθινά. Γιατί ο αγαπημένος μου έρχεται. Όπου να είναι θα φανεί. Μοιάζει με αυτό το νέο που σώθηκε από το ποτάμι. Και πώς με κοίταζε όταν τον κράτησα στην αγκαλιά μου. Τον έβλεπα και η λέξη μου γέμιζε το στόμα. Αυτή η λέξη που θα του τη λέω όλη την ώρα ώσπου να γεράσουμε. Όλη την ώρα. Είτε με χαϊδεύει, είτε με δέρνει, είτε με φροντίζει, είτε με σκοτώσει. Ας διαλέξει αυτός. Λατρεύω τη ζωή. Λατρεύω το θάνατο. Κύριε επιστάτα των υπονόμων, θυμάστε την ημέρα που εγκαταστάθηκα σε αυτό το υπόγειο, πως μου δώσετε το λόγο σας να μου φανερώσετε ένα μυστικό? Το μυστικό που ανοίγει την καταπαχτή? Ακριβώς. Σήμερα το χρειάζομαι. Κανείς άλλος από μένα δεν το ξέρει. Το φαντάζομαι. Ξέρω τρεις μαγικές λέξεις που ανοίγουν οτιδήποτε. Τις λέξεις Πασπαρτού. Τις δοκίμασα. Κανένα αποτέλεσμα. Ορίστε το μυστικό, κυρία Κόμισσα. Πατάτε αυτό το σημείο. Βλέπετε? Η καταπακτή ανοίγει και φανερώνεται μια σκάλα. Πού οδηγεί αυτή η σκάλα? Πουθενά. Αφού κατεβείτε 66 σκαλιά, βρίσκεστε σε ένα σταυροδρόμι τεσσάρων διαδρόμων που καταλήγουν και οι τέσσερις σε αδίέξοδο. Κατεβαίνω να ειδώ. Ή προσέξτε. Τα σκαλιά είναι έτσι φτιαγμένα που τα κατεβαίνεις εύκολα. Όμως μετά δεν μπορείς να ανέβεις. Εσείς πώς ανεβήκατε? Έχω δώσει το λόγο της τιμής μου να μην φανερώσω το κόλπο. Φτάει να φωνάξει για να έρθουν να σε βγάλουν. Φώναξε όσο θέλεις. Όταν ξαναπέσει η καταπακτή στη θέση της, πρέπει να ρίξεις κανονιά για να σε ακούσει. Κανονιά, λαμπρά. Και πώς κλείνει η καταπακτή? Για να ανοίξει, πατάτε τρεις φορές αυτό το τούβλο. Για να κλείσει, τρεις φορές αυτό το πέτρινο λουλούδι. Αν μπω ταυτοχρόνως και τις μαγικές λέξεις που ανοίγουν, δεν φαντάζομαι να πειράζει. Ασφαλώς θα βοηθήσουν. Τι τρέχει, Ήρμα. Δύο κυρίες σας ζητούν, κυρία Κόμισσα. Η μία είναι παράξενα αντιμένη και η άλλη βαστάει ένα λουρί σαν να σέρνει σκυλάκι. Όμως δεν έχει σκυλάκι. Η Κωνστάς και η Γαβριέλα να περάσουν στο καλό, κύριε επιστάτα των υπονόμων. Τα σέβη μου, κυρία Κόμισσα. Αβριλία μου, βρέθηκε ο Γκουάς. Ο Δόρφος Μπρετός ζήτησε επιτέλους ο γάμο, το ήξερα εγώ. Καλημέρα, Κωνστάνς. Καλημέρα, Γκαμπριέλα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάζεις, Αβριλία. Σήμερα είναι Τετάρτη και την Τετάρτη ακούω περίφημα. Όχι, είναι Πέμπτη. Α, τότε να μου μιλάτε κατά πρόσωπο να βλέπω τα χείλια σας. Κάθε Πέμπτη βλέπω πολύ καθαρά. Μπούμπι, μπούμπι μου, πάψε να καβγίζεις επιτέλους. Μας πήρε τα αυτιά. Να καθίσεις εδώ, σαν φρόνιμο σκυλάκι, και θα δεις τον πιο μεγάλο Μπουά και τον πιο ωραίο άντρα του Παρισιού. Δεν πρόκειται για τον Μπουά, ούτε για τον Αδόλφο Κωνστάνς. Καθίστε και ακούστε με. Πρόκειται για την οικουμένη. Εμείς οι τέσσερις πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που θα την μεταβάλει σε επίγειο παράδεισο. Δεν μπορούσε να περιμένει η οικουμένη ως αύριο? Έπλυνα τις κάλτσες μου. Μπούμπι μου, πάψε να γαβηθείς. Το πράγμα είναι κατεπήγον. Θα σας το εξηγήσω μόλις έρθει η Ζωζεφίνα. Εν τω μεταξύ, ας πάρουμε το τσάι μας. Συνήθισα τη Ζωζεφίνα στον μπάγκο που κάθε πάντα στο Σανζελιζέ. Στάθηκε αδύνατο να την κουνήσει από εκεί. Η καημένη περιμένει να βγει ο Νταντόν. Ωχ, κρίμα που δεν θα έρθει. Είναι γυναίκα με τετράγωνο μυαλό. Λοιπόν, σ' ακούμε. Μπούμπι, θέλεις να ανέβεις την αγκαλιά της θείας Αβριλίας? Ανέβα, Κωνστάνς, σ' αγαπούμε πολύ. Αγαπούμε και τον Μπούμπι. Όμως αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμη για τέτοια παιδιαρίσματα. Παιδιαρίσματα, τι εννοείς με αυτά τα υπονόμια? Ενώ τον Μπούμπι. Το ξέρεις πως τον υποδέχομαι και τον περιποιούμε όπως όταν ήταν ζωντανός. Είναι μια ανάμνηση που έχει πάρει στο κεφάλι σου αυτή την παράδοξη μορφή. Τη σεβόμαστε. Μη μου τον βάλεις όμως στα γόνατά μου τη στιγμή που πρόκειται να σου μιλήσω για το τέλος του κόσμου. Κάτω από το κομμωδίνο μου είναι το πανεράκι, το σπάει να κάτσει εκεί. Α, ώστε αυτό πιστεύεις, Αβριλία. Τα ίδια και εσύ με το θηρορό μου που με νομίζει τρελή για το ζήτημα του Μπούμπι. Χρειάστηκε να του τον πάω βαλσαμωμένο για να τον δει με τα ίδια του τα μάτια και να πιστεί επιτέλους ότι υπάρχει και να το κλείσει το παλιό στόμα του. Κωνστάνς, ο Μπούμπι είναι μια σύμβαση μεταξύ μας. Συγκινητική, όμως σύμβαση.
Και εξάλλου εσύ φταίς, αν γίνεται ανυπόφορος. Όταν είχες πάει στην ανιψιά σου και μου τον άφησες, θα πηγαίναμε μια χαρά. Όταν δεν είσαι εδώ, είναι το σκυλί υπόδειγμα. Δεν τρώει, δεν γαβγίζει, δεν λερώνει. Όταν είσαι εσύ, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τίποτα άλλο. Ένα κι εγώ δεν τον παίρνω στα γονατά μου, ο κόσμος να χαλάσει. Θα ρεις πως δεν ξέρω την αλήθεια για τον Μπούμπι. Θα ρεις πως θα προτιμούσα να τον είχα τώρα ζωντανό και να χοροπηδάει στην αγκαλιά μου. Εσύ έχεις τον αδόλφο σου. Η Γκαμπριέλα έχει τα καναρίνια της. Εμένα το μόνο που μου απόμεινε στη ζωή είναι ο Μπούμπι. Θα ρεις πως θα φερνόμουν έτσι σαν τρελή, αν δεν έπρεπε να το συντηρώ με τη σκέψη μου. Γιατί μονάχα έτσι γυρνάει κοντά μου στα λίδια πότε πότε. Και εγώ δεν θα σας τον ξαναφέρω την επόμενη φορά. Έλα τώρα, μην αρχίσει το ρίσικ του μηδενός. Έλα, Μπούμπι μου, έλα, η Ήρμα θα σε πάει περίπατος. Όχι, όχι, είναι περίτω. Άλλωστε σήμερα δεν τον έφερα μαζί μου. Α, καλά να πάθετε. Θα αφήσει επιτέλους να αρθρώσω κι εγώ μια λέξη. Αγαπητές μου, από σήμερα το πρωί. Από σήμερα το μεσημέρι, μάλλον στις 12 ακριβώς. Ω, μα είναι σαν αστυνομικό με τη στόρη μου. Θα σωπάσεις πια. Από τις 12 λέω ακριβώς. Και χάρη σε ένα νέο που είχε πνιγεί, ανεκάλυψα μια φοβερή συνωμοσία. Κάτι κακούργοι θέλουν να καταστρέψουν το Σαγιό. Α, γι' αυτό κάνεις έτσι. Να έρθεις να μείνεις στη Μονμάρτη. Ποτέ δεν κατάλαβα στα αλήθεια τι του βρίσκεις του Σαγιό. Καμιά συνοικία στο Παρίσι δεν έχει περισσότερες νυχτερίδες. Μα είστε τρελές, κακομοίρες μου. Και η Μονμάρτη κινδυνεύει και το Πέσι και το Σανζελιζέ και το Σαν Ζερμέν. Όλο το Παρίσι. Δεν καταλαβαίνω, Βρυλία, γιατί οι άνθρωποι να καταστρέψουν το Παρίσι. Αυτοί δεν το έκτισαν. Αν έβλεπες καλύτερα από ό,τι ακούς, καημενούλα μου, θα είχες δει πως όλοι αυτοί που παριστάνουν τους οικοδόμους και τους δημιουργούς στην πραγματικότητα φέρουν την καταστροφή του κόσμου. Και η πιο καινούρια οικοδομή τους δεν είναι παρά το έμβριο ενός ερειπίου. Καταστρέφουν τις εξοχές για να φτιάνουν πόλεις. Καταστρέφουν τα λιβάδια για να φτιάξουν αεροδρόμια. Καταστρέφουν τα δάση για να φτιάξουν καράβια. Και ύστερα κάνουν πόλεμο και τα καταστρέφουν όλα μαζί. Και τα καράβια και τις πόλεις και τα αεροδρόμια. Η μόνη απασχόληση της ανθρωπότητος είναι η παγκόσμια καταστροφή. Αμιλώ φυσικά για την αρσενική ανθρωπότητα. Ω, Βρυλία, εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Όμως μου έχουν πει πως οι άντρες είναι τρυφεροί και ευγενείς και υπότερες. Αχ, φίλοι, τα ίδια νόμιζα κι εγώ μέχρι σήμερα το πρωί. Όμως ο κύριος Παλιατζής μου άνοιξε τα μάτια. Οι άντρες, φίλτατοι μου, μεταβάλλονται κάθε μέρα στο εκτίνι. Άλλοτε σου φιλούσαν το χέρι με σεβασμό. Σήμερα, κοίταξέ τους, σου δίνουνε το μπροστινό τους ποδάρι. Κι όμως εμένα, μου είπε ο καρδινάλιος... Ναι, φυσικά, φυσικά. Συνεχίζω. Τι φυσικά, φυσικά. Δεν με αγκάλιασε ο καρδινάλιος και δεν με φίλησε στο δάσος της Βουλώνης. Κοίταξε με στα μάτια, Κωνστάνς. Και πες μας μια φορά τίμια και παστρικά, αν την φαντάστηκες αυτή την ιστορία με τον καρδινάλιο ή αν σου συνέβηκε στα αλήθεια. Αυτό το λες για να με προσβάλλεις. Ύστερα σου δίνουμε το λόγο μας να την ξαναπιστέψουμε. Ψέματα, Γαβριέλα. Αλλά τουλάχιστον για μια φορά θα έχουμε μάθει την αλήθεια. Το να μου λες πως οι αναμνήσεις μου δεν είναι αληθινές είναι σαν να σου πω εγώ πως τα μαργαριτάζια σου είναι ψεύτικα. Μα είναι ψεύτικα. Ή μάλλον ήταν άρπατη. Και δεν μπορείς να συγκρίνεις τις αναμνήσεις με τα μαργαριτάρια. Γιατί όλος ο κόσμος ξέρει πως τα ψεύτικα μαργαριτάρια πάνω στο δέρμα εκείνου που τα φορά με τον καιρό γίνονται αληθινά. Αβριλία, είσαι σωστός τύρανος. Υπάρχουν ακόμη άντρες που είναι κύριοι και υπότες. Να, υπάρχει και ένας πρώην γερουσιαστής που κάθε πρωί χαιρετάει την Καμπριέλα στην πλατεία πολύ ευγενικά. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ανεβασμένος πάνω σε ένα πατίνι και σέρνει πάντα ένα άδειο καροτσάκι για μωρό και μου βγάζει πάντα το καπέλο του. Όπως Κωνστάνς, αυτό είναι μια εξαίρεση. Μην απαντάς στην Κωνστάνς, Γκαμπριέλα. Είναι πνεύμα αντιλογίας. Κατά βάθος συμφωνεί μαζί μας. Σε τι συμφωνώ? Τι κάνει ο φαρμακοποιός όταν του ζητείς ευγενικά, ευγενικά, πραγματικό ανθόνερο. Με διώχνει κακήν κακός. Όταν περνάει μια κηδεία, ποια είναι τα μόνα πρόσωπα που φαίνονται αξιοπρεπή και σοβαρά? Οι πεθαμενατζίδες. Γιατί τα μπουρώνεσαι στο δωμάτιό σου και υποχρεώνεις τις φίλες σου να αναορίζουν τρεις φορές πριν τους ανοίξουν? Μεταξύ μας νόστιμες είμαστε, Γαβριέλα, όταν παριστάμε τις ψιψίνες έξω από τις πόρτες. Διότι υπάρχουν δολοφόνοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δολοφόνοι δεν θα μπορούσαν και αυτοί να νιαουρίζουν, τέλος πάντων. Γιατί υπάρχουν δολοφόνοι. Γιατί υπάρχουν κλέφτες. Γιατί δεν υπάρχουν στον κόσμο τίποτα άλλο από κλέφτες. Γιατί το χρήμα είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Επιτέλους το είπες μόνη σου. Αυτό είναι. Γιατί ζούμε στη βασιλεία του Μαμονά. Ω, είναι τρομακτικό. Όμως ξέρεις, οι φωνές μου με είχαν προειδοποιήσει.
Σήμερα όλο το πρωί μου ψιθύριζαν κάτι που είναι σχετικό με όσα μας λέει η Αφριλία. Μου έλεγαν δύο λέξεις μονάχα. Παρίσι, αγωνία, Παρίσι, αγωνία, Παρίσι, αγωνία. Από πού βγαίνουν τώρα αυτές οι μυστηριώδεις φωνές σου, από την γραπτομηχανή σου πάντοτε? Όχι, από το σαμοβάρι μου. Εγώ λέω να τη συμβουλευθούν. Α, όχι, όχι. Να γίνουμε σαν και αυτούς τους παλαβούς που βάζουν το τραπεζάκι και κουνιέται. Όχι, όχι. Η μόνη λύση είναι πολύ απλή και εξαρτάται από εμάς και μόνο. Φυσικά, αφού μας κάνεις την τιμή να ζητήσεις τη γνώμη μας, θα πει πως έχεις πάρει κιόλας την απόφασή σου. Το μάντεψες. Έχω το σχέδιό μου. Έπρεπε να μάθω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι του κακού. Τους έμαθα. Ποιοι είναι? Δεν έχει σημασία. Το σπουδαίο είναι ότι σε ένα τέταρτο θα είναι εδώ όλοι ανεξαρτήτως. Ω Θεέ μου, και τι θα τους κάνεις? Για να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, είστε εδώ, φοιτητές μου. Ακούστε με καλά. Εκείνοι που δημιουργούν την πείνα και τη δυστυχία πάνω στη γη, εκείνοι που προξενούν τους πολέμους, εκείνοι που κλέψαν τον Μπουάμου, που κάνουν τις κομπίνες, που διαφθείρουν τους νέους, θα μαζευτούν σε λίγο εδώ, σε αυτούς τους τέσσερις τείχους. Έχουμε το δικαίωμα να τους εξαφανίσω μεν σώματι. Αν συμφωνείτε, τον τρόπο τον έχω. Να τους σκοτώσεις? Να τους διαγράψω από τον κόσμο μια για πάντα. Η πρόθεση είναι καλή και άγια. Έχεις όμως το δικαίωμα. Αχ, τι κρίμα να μην έρθει η Ζωζεφίνα. Είναι εξαγχιστία σε συγγενής ενός δικηγόρου. Ξέρει τον ποινικό κώδικα απ' έξω και ανακατοτά. Να το σκεφτούμε καλά. Ο θάνατος τέλος πάντων είναι κάτι. Ο θάνατος ενός ανθρώπου αξίζει όσο και η ζωή του. Ο θάνατος ενός μασκαρά δεν αξίζει τίποτα. Η κυρία Ζωζεφίνα, η τρελή του Σόζελιζε. Δόξα σε ο Θεός, σωθήκαμε. Α, πού να σας τα λέω, καλές μου. Ζωζεφίνα, θα μας διηγηθεί στον περίπατο του Ντάντον μια άλλη μέρα. Ο καιρός είναι πολύτιμος. Μα ακριβώς σήμερα ο Ντάντον δεν βγήκε. Μα αφού καρατομήθηκε από τον Ρομπεσπιέρο από το 1794, δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο. Αχ, αν θεωρείς πως δεν ξέρω, και τι με αυτό. Ο Ρομπεσπιέρος που αποκεφαλίστηκε τον ίδιο χρόνο, το τέρας, μήπως δεν τριγυρνάει στον κεραμικό? Πρέπει να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην κρίση, Ζωζεφίνα, για να παραβλέπουμε τους εξωφρενισμούς σου και να ζητάμε τη συμβουλή σου. Άκου το ζήτημα με δύο λόγια. Έχεις μαζέψει μέσα σε αυτό το δωμάτιο όλους τους μεγάλους εγκληματίες της γης. Έχεις το μέσο να τους εξαφανίσεις μια και καλή. Έχεις όμως το δικαίωμα. Φυσικά. Γιατί όχι? Μπράβο! Ω Ζωζεφίνα, τόσο κόσμο! Τόσο κόσμο. Μα αυτό ακριβώς είναι το ενδιαφέρον. Όταν καταστρέφεις, πρέπει να καταστρέφεις μαζικά. Κοίταξε τι κάνουν οι Αρχάγγελοι, το ίδιο και οι στρατιωτικοί. Όλες οι μάχες σε αυτή τη νομική αρχή βασίζονται. Μαζεύεις έναν τόπο όλους τους εχθρούς του και τους ξεκάνεις. Αν πας να τους σκοτώσεις έναν ένα στα σπίτια τους και στις δουλειές τους, λέγεται δολοφονία και σε τιμωρούν. Αν τους σκοτώσεις όλους μαζί, λέγεται μάχη και σε παρεσυμφορούν. Πολύ καλή ιδέα. Συγχαρητήρια, Αβριλία. Α, καλά, τότε είμαι σύμφωνη κι εγώ. Αχ, δεν μπορείς να το κανονίσεις για αύριο, Αβριλία. Θα φροντίσω να σου στείλω και το μανάδι της οδούρα σύν. Με είπε γριά ζουρλή. Όλοι πάμε πολύ, τα έχω όλα έτοιμα για σήμερα. Τότε απομένει ένας όρος ακόμα. Μίλησε ο συνηγορός τους. Ποιος συνηγορός τους? Το πρόσωπο που ανέλαβε την υπερασπισή τους, που θα προσπαθήσει να αποδείξει την αθωότητά τους. Μα σου ορκίζομαι, είναι ένοχη. Αβριλία, κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μα δεν μπορώ να τους ειδοποιήσω και να σου κάνω το χατήρι, η παραμικρή υποψία θα εξαφανιστούν αμέσως. Όρισε τους ένα δικηγόρο. Και ας μιλήσει ανά πουσία τους. Αν δεν σε πείσει, τους καταδικάζει σε ρήμα. Και που θες εγώ να βρω τον δικηγόρο? Όρισε για δικηγόρο τον πρώτο τυχόντα. Να, πες την Ήρμα να βγει έξω να μας φέρει οποιονδήποτε. Ήρμα, ποιοι και ποιοι είναι έξω? Ο Πόλισμαν και οι άλλοι μας οι φίλοι, κυρία Κόμισσα. Μυρίστηκαν πως κάτι τρέχει και ήρθαν μην τυχόν θελήσετε βοήθεια. Ο κύριος Παλιάτζης ήρθε, εκείνος που μιλούσε το πρωί σε ρωτώ. Ήρθε και μιλάει ακόμα. Φώναξε τον. Αμέσως. Τα σέβη μου, κυρία Κόμισσα, κυρίες μου, δούλος σας. Σου είπε Ήρμα. Μάλιστα, κυρία Κόμισσα, πρέπει να υπερασπίσω τους εκμεταλλευτές και τους στοχογλύφους. Ζωζεφίνα, θα διευθύνεις τη δίκη. Αντί να μιλώ σαν συνήγορος, θα μιλώ κατευθείαν σαν εκμεταλλευτής. Θα μου δώσει περισσότερη ορμή και αυτοπεποίθηση. Χαχα, πολύ καλή ιδέα. Δεκτή. Τι περιουσία έχω? Όσοι θέλεις. Δισεκατομμύρια. Έχω κλέψει, έχω σκοτώσει. Πάντως είσαι άξιος για όλα. Έχω γυναίκα ή φιλενάδα. Και απ' τα δυο, όπως και πλούσιοι. Μ, αυτό μου κάνει. Έτοιμος. Πάμε. Δεν θα πάρετε ένα φλιτζάνι τσάι, μέτρ. Κάνει καλό το τσάι. Γιατί φωνή είναι ένα και ένα. Οι Ρώσοι πίνουν όλη μέρα τσάι. Είναι ο πιο φλίαρος λαός του κόσμου. Ας πλησιάσουν και οι άλλοι όλοι αυτοί που στριμώχνονται απ' έξω. Μια τέτοια δίκη δεν επιτρέπεται να γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Ήρμα, πες να περάσουν όλοι. Αμέσως. Περάστε. Όλοι μέσα. Ελάτε. Ναι, ναι,
Κυρίε συνήγορε, σα ακούμε. Ορκιστείτε πρώτα. Ορκίζομαι να είπα την αλήθεια. Όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Καλή, τι κουβέντες είναι αυτές. Δεν είστε μάρτυρα, συνήγορος είστε. Αντιθέτως, είναι καθήκον σας να καταφύγετε σε κάθε απάτη και μπαγαποντιά για το συμφέρον του πελάτου σας. Στο ψέμα, στη συκοφαντία. Αν ναι, για ψέμα το ορκίζομαι. Στην ψευτιά δεν έχει τον όμοιό του. Αβριλία, θα καταλάβεις την εισαγγελική έδρα. Άρχισε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, κύριε Παλιατζή. Αλάθος, κύριε πρόεδρε, θα σε λέω. Έτσι σας λένε όλους. Κύριε πρόεδρε, γνωρίζεις την κατηγορία εναντίον σου? Ούτε μπορεί να τη βάλει ο νους μου. Η ζωή μου είναι αγνή, τα ήθη μου άμεμπτα. Σόβεσαι! Μα γιατί τον βρίζεις, λέει ψέματα για να σου κάνει το χατήρι. Μα σόβεσαι, ποτέ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Κατηγορείσαι ότι λατρεύεις το χρήμα. Το χρήμα, Θεέ μου, τη συκοφαντία. Λατρεύω τα όργια, λατρεύω τα καζίνα, λατρεύω τις χορεύτριες. Αλλά το χρήμα δεν γυρίζω να το δω. Τότε πώς εξηγείται να έχεις τόσο χρήμα? Μα το χρήμα λατρεύει εμένα, κυρία Κόμισσα. Ήμουν ιός οικογενείας φτωχής, αλλά τι μου. Όταν το χρήμα ήρθε και με βρήκε μόνο του, η υπομορφή ενός κιλού χρυσού που βρήκα μια μέρα στο δρόμο. Το χρήμα, όταν αγοράσω μετοχές, τις κάνει να ανεβαίνουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Φαίνεται πως έχω τις ιδιότητες προτιμάει. Του αρέσει η προστιχιά, είμαι χυδαίος. Αποφεύγει την εξυπνάδα, είμαι ομολογουμένος βλάκας. Φοβάται τις γενναιόδωρες φύσεις, είμαι στενόκαρδος και εγωιστής. Γι' αυτό και με προτίμησε. Λαμπρά, κύριε Παλιατζή, κατάλαβες το ρόλο σου λίγο ακόμα και θα γίνει στα μάτια μας ό,τι εσχρό και απέσιο. Μα αφού ντροέπωσε για τα πλούτη σου, κατηγορούμενε, γιατί τα κρατάς? Τα κρατώ εγώ! Τι λάθος! Τι αδικία! Τι ντροπή να με κατηγορούν κατά αυτόν τον τρόπο μπροστά σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο! Μα αντιθέτως, κυρία Κόμισσα, μέρα και νύχτα προσπαθώ να το ξεφορτωθώ. Έχω 50 ζευγάρια παπούτσια, παίρνω άλλα 10. Έχω 2 αυτοκίνητα, αγοράζω και ένα τρένο. Έχω 2 γυναίκες, αγοράζω και 10 φορές. Τι κινησμό! Το δύσκολο για μας τους πλούσιους είναι να μην έχουμε χρήματα, όμως δεν μας αφήνουν. Ποντάρω σε ένα Τσάιντερ, έρχεται πρώτο και σπάει στο παγκόσμιο ρεκόρ. Αγοράζουν αλαχνό, τον διαλέγω με γλουσούζικα νούμερα. Δεν βαριέσαι, αυτός κερδίζει. Μα είμαι απέσιος και άσχημος, ναι, και καμπούρης. Κι όμως οι 10 μου χορεύτριες με βρίσκουν τον ωραιότερο άντρα του κόσμου και μου το λένε το βράδυ, 5 πρώτο και 5 μετά το φαγητό. Λάθος, λάθος! Πότε απατάς κάποιον, όταν τον αφήνεις για να πας με κάτι που δεν είναι δικό του? Εγώ έχω αγοράσει όλη την όπερα. Οι 10 μου χορεύτες μπορεί να με απατήσουν με 10 χορευτές, με το γενικό διευθυντή, τους μηχανικούς, το μαέστρο, το αγγλικό κόρνο. Και αυτή η διαφυσία μου είναι, ναι, θύμα μου! Είναι σαν να με απατούν με τον εαυτό μου! Αρκετά εμίλησε, απέσιο υποτίμενο. Κι αν ακόμα είχαμε την παραμικρή αμφιβολία, τα ψεύδι σου και ο κινησμός σου την εδιάλυσαν. Καταδικάζετε, μιλήστε φίλε μου, είσαστε οι ένορκοι εσείς. Ναι! Έχω το δικαίωμα να τους τιμωρήσω. Ναι! Να τους διαγράψω από τον κόσμο που βαραίνουν. Ναι! Λαμπρά! Θα φανώ άξια της εμπιστοσύνης σας. Και εσύ καλέ μου, κύριε Παλιατζή, σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Στάθηκες πραγματικά αμερόληπτος. Αν το ήξερα από πριν, θα είχα πει και κανένα ποτηράκι για να είμαι σε φόρμα. Πηγαίνουμε τώρα. Αντίο, Αβριλία. Πρόσεχε να μου τους σκοτώσεις καλά-καλά. Εμπρός, Γκαμπριέλα, πάμε. Πάμε. Κύριε, στη φύλακα, να συνοδέψετε την κυρία Κωνσταντς, παρακαλώ. Χάνει τα πράγματά της στον δρόμο και χάνει πάντα εκεί που δεν πρέπει. Τη σύνοψή της στα λουτρά, τον κορσέ της στην εκκλησία. Έρχονται, φύγετε γρήγορα όλοι. Έλα, έλα. Ήρθανε με αυτοκίνητα. Ο δρόμος είναι γεμάτος. Να περάσουν και πες τους πως είμαι θεόκουφη και πρέπει να φωνάζουν. Τώρα που είμαι μόνη να είδω πως ανοίγει αυτή η καταπαχτή. Α, μάλιστα. Τώρα είναι έτοιμα όλα. Οι κύριοι, κύριοι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων. Κυρία Κόμισσα Βαριακούη, κύριοι, μιλάτε δυνατά. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, κυρία. Η γριά είναι θεόκουφη. Φώναζε. Το πρωί στο καφενείο κάτι μου έλεγε πως θα ξανασυναντηθούμε. Και μένα το ίδιο.
Υπογράφετε παρακαλώ αυτό το χαρτί. Τι χαρτί είναι, δεν έχω τα γυαλιά μου. Το συμβόλαιο, δια του οποίου μοιραζόμαστε τα κέρδη. Αμέσως. Τι. Το χαρτί που μας εκχωρεί όλα τα δικαιώματα εις οφελός μας. Και αυτό εδώ παρακαλώ. Τι είναι. Η συμφωνία να σας αποζημιώσουμε αν δεν βρούμε τίποτα. Ορίστε. Τι. Η συγκατάθεσή της να την κλείσουμε στο τρελοκομείο. Μόλις βγούμε θα τηλεφωνήσουμε να έρθει κλούβα. Ορίστε και μια προκαταβολή, κυρία μου. Αν έχετε την καλοσύνη να μας δείξετε που είναι η πετρελαιοπηγή. Αυτό εδώ είναι στη διάθεσή σας. Τι είναι. Ένα κιλό χρυσάφ. Τι είναι. Ένα κιλό ντενεκιάς επιχρυσωμένος. Θα το ξαναπάρουμε ανεβαίνοντας. Ορίστε. Θα κατεβείτε από αυτήν εδώ τη σκάλα. Μάλιστα. Ακολουθήστε με όλοι. Εδώ, είναι μια σκοτεινή σκάλα. Σβήστε τα τσιγάρα σας. Προσεχή τη σκάλα, προσέξτε. Προσεχή τη σκάλα. Οι κύριοι διευθυντές ονείμων επιχειρήσεων, μέλη του Διεθνούς Επιμελητηρίου Πετρελαιοειδών. Οχό, εδώ πέρα μυρίζει πετρέλαιο. Μα παραμυρίζει. Κυρία μου, πότε μπορούμε να επισκεφτούμε την πηγή? Τώρα αμέσως. Μιλάτε δυνατά, κύριε Βαριακούο. Τυχερή είσαι, αλλιώς θα άκουγες παλιόγρια όλα τα κοσμητικά επίθετα που παράγονται από την Κατσίκα, από την Καμίλα και την Καρακαϊδόνα. Καταθέτω εις τους πόδας σας τα πλέον υπερθετικά σεβασματά μου, μεντάμ. Το βραβείο Νόμπελ της ασκήμιας της αξίζει. Θυλώ ευσεβάστο στα θεία σας χέρια, ερήτημος κυρία. Δεν είναι ανάγκη να κατεβούμε, παιδιά, θα χάσω το ραντεβού με την Όλγα και η Γκρέτα δεν θα μου το συγχωρέσει ποτέ. Δεν μπορούμε να έχουμε την υπογραφή σας χωρίς να κατεβούμε, μεντάμ. Αποκλείεται. Ας κατεβούμε τότε. Ένα λεπτό είναι πάντοτε αρκετό, όπως λέει και η Νανά. Έτοιμοι, κύριοι. Ένας-ένας, παρακαλώ. Ελάτε να ξέρετε, είναι και ταινία πάνω. Ναι, το δισκέτο μου λες και απόγεται. Αυτό ήτανε. Η οικουμένη σώθηκε. Να κλείσουμε τώρα την καταπαχτή. Έτσι. Άτουν λασκαράδες. Μου πήραν το χρυσάφι μου. Μα, δεν βαριέσαι. Δεν είναι κακή ιδέα. Ένα κιλό χρυσάφι μέσα σε αυτούς τους τρέλους. Θα φαγωθούνε μεταξύ τους. Ήρμα. Μόνοι είσαστε, κυρία Κόμισσα. Και όλοι εκείνοι. Εξατμίστηκαν, Ήρμα. Ήτανε κακοί. Οι κακοί εξατμίζονται. Λένε πως είναι αιώνιοι και το πιστεύουν και κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνουν. Κι όμως τους περιμένει ανυπαρξία. Φώναξε τους φίλους μας. Πιέρ, κι όλοι οι άλλοι, ελάτε! Ελάτε έξω να δείτε! Όλα είναι φωτεινά και ωραία! Ελάτε, χαρά Θεού! Άγνωστοι αγκαλιάζονται στο δρόμο! Άγνωστα λουλούδια φυτρώνουν παντού και τα πουλάκια κάθονται άφοβα στα μαλλιά των κοριτσιών. Δεν φτάνει μόνο να λείψουν οι κακοί. Πρέπει και οι καλοί να μάθουν να μοιράζονται τη μοίρα τους. Εμπρός, φιληθείτε. Ήρμα, Πιέρ, μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Φιληθείτε. Να φιληθούμε. Πάνε τρεις ώρες που γνωρίζετε ο ένας τον άλλον και αγαπιέστε. Φιληθείτε γρήγορα. Αλλιώς θα είναι πολύ αργά. Μα κυρία. Μα κοίταξε τον που διστάζει μπροστά στην ευτυχία, όπως όλοι όσοι ανήκουν στο φίλο του. Φιλήσε τον Ήρμα. Αν δυο νέοι που αγαπιούνται αφήσουν μια και μόνη ψυχρή στιγμή να χωθεί ανάμεσά τους, η στιγμή γίνεται μήνες, χρόνια, αιώνες. Μα βάρτε τους λοιπόν εσείς να φιληθούν, εσείς οι άλλοι. Αλλιώς σε λίγο εκείνη θα είναι η τρελή του Σικουάνα και αυτός θα πουλάει πεπόνια. Μπράβο! Επιτέλους! Το ζήτημα έληξε! Μα είδατε τι απλό που ήταν. Φτάνει να βρεθεί μια γνωστική γυναίκα και να σπάσει απάνω της τα μούτρα η παραφροσύνη όλου του κόσμου. Όμως την επομένη φορά εσύ, κύριε Παλιατζή, να μην χασομερίσεις, μόλις αντιλεχθείς καινούργια εισβολή, ειδοποίησέ με αμέσως. Έννοια σας, κυρία Κόμισσα. Α, παιδιά μου, αρκετή ώρα χάσαμε. Έχεις τα κοκαλάκια μου και τα πλεμονάκια μου, Ήρμα. Έτοιμα είναι, κυρία Κόμισσα. Πηγαίναμε λοιπόν. Έχουμε κι άλλες σοβαρές υποθέσεις, παιδιά μου. Δόξα σοι ο Θεός, δεν υπάρχουν μόνο άνθρωποι στην Ιφίλιο. Ας ασχοληθούμε και λίγο με πλάσματα που αξίζουν τον κόπο. Α,
ακούσατε την κυρία Κιβέλη στη σατυρική φαντασία του Ζαν Ζιροντού, η τρελή του Σαγιό. Έλαβαν μέρος οι πρωταγωνίστριες του Εθνικού Θεάτρου, Μιράντα ως Ζωζεφίνα, Ρίτα Μιράτ ως Γκαμπριέλα, Μαρία Αλκαίου ως Σύρμα. Έλαβαν επίσης μέρος η Βάσο Μεταξά ως Κωνσταντς, ο Χρήστος Σαγανέας ως Παλιατζής, Λικούργος Καλέργης, πρόεδρος, Παντελής Ζερβός, αστιφύλακας, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, τρίτος, Δίκας Μπινιάρης, βαρόνος, Κώστας Παπάς, επιστάτης και Γιώργος Λευτεριώτης, Πιέρ. Μετάφραση και διασκευή, Μίμιου Βολανάκη. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία, Μίτσου Λυγίζου.